η Τουρκία έδωσε το προβάδισμα στους μισθοφόρους της για να επιτεθεί εναντίον του SAE, Συριακού Στρατού Ξηράς. Τελικά, μισθοφόροι και τζιχαντιστές πολλές φορές δεν ξεχωρίζουν. Χθες έγινε γνωστό ότι μια ομάδα Τούρκων μισθοφόρων προσπάθησαν να διαπεράσουν τη γραμμή άμυνας του Συριακού Στρατού στην περιοχή του οικισμού Μελάντζα. Είναι γνωστό ότι οι τζιχαντιστές ξεκίνησαν μια γρήγορη επίθεση, ωστόσο προσεγγίσει προσεγγίσεις της θέσης του Συριακού στρατού μερικοί φωνεύτηκαν, ενώ οι υπόλοιποι μισθοφόροι αναγκάστηκαν να φύγουν και ένας άλλος μαχητής συνελήφθη από το στρατό της Συρίας. Από αυτόν μέχρι σήμερα η Συριακή Δημοκρατία Πολέμου προσπαθεί να λάβει όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της επίθεσης, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες των τζιχαντιστών. Επακριβώς αναφέρεται στην επαρχία του Ιντλίμπ μαχητές από το πρώτο τάγμα της τέταρτης ταξιαρχίας, του τέταρτου σώματος, φίλο τουρκικών σχηματισμών, αναφέρει εδώ ληστόν, τονίζει, Επίσης, εδώ προσπάθησαν να διαπεράσουν τις θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων 40 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Ιντλίμ κοντά στον οικισμό της Μελάντζα. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουση με την υποστήριξη του πυροβολικού των ενόπλων δυνάμεων του SAA η προσπάθεια διάσπαση έλαβε τέλος. Ο εχθροσυπέστη απόλυς. Περισσότεροι από 10 μαχητές σκοτώθηκαν. Οι υπόλοιποι αποσύρθηκαν προς την κατεύθυνση της Φατήρα. Ένας μαχητής συνελήφθη. Και όλα αυτά τα αναφέρει το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων Άνανιους. Οι περιστάσεις επίθεση των μαχητών μέχρι τώρα εγείρουν αρκετά ερωτήματα. Καθώς τα Συριακά στρατεύματα έχουν αρκετά σημαντικές δυνάμεις σε εκείνη την περιοχή. Τότε οι τζιχαντιστές γιατί προσπάθησαν να εισχωρήσουν σε αυτή την περιοχή, εφόσον δεν είχαν και καμιά υποστήριξη από το πυροβολικό,